Ένα έργο μεγάλης κλίμακας και εναλλακτικές διαδρομές για αγωγούς φυσικού αερίου μελετά επίσημα πλέον η Λιβύη μέσω του Κοινοβουλίου της χώρας, το οποίο θα αλλάξει το τοπίο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για σχέδιο για το οποίο έβαλε το χέρι του ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι σε πιθανότατη συνεννόηση με την Αθήνα, το οποίο θα έχει ως επακόλουθο μια ισχυρότατη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδος και Αιγύπτου για τον από κοινού έλεγχο όλων των ενεργειακών σχεδίων, καθώς και της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου Κρήτης. Η αποκαλούμενη νέα μεγάλη ιδέα θα έχει βάση τη θάλασσα και την εκμετάλλευση της ελληνικής ΑΟΣ, διότι αυτό είναι μονόδρομος για να επιζήσει μελλοντικά το ελληνικό κράτος σε συνεργασία με ισχυρούς παίκτες στην Μεσόγειο. Τίποτα από εδώ και στο εξής δεν θα είναι τυχαίο και όλα θα αποσκοπούν σε αυτό το πλάνο. Ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, NOC, Φαραχάτ Μπενγκτάρα, είπε στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων CNBC ότι η Λιβύη μελετά ένα έργο που θα μπορούσε να συνδέσει κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα, περνώντας διαμέσου της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει τη Σικελία με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Έννη στην νοτιοδυτική Λιβύη. Τον Απριλίο, ο πρέσβης της Ιταλίας στην Τρίπολη, Τζουζέπε Μπουτσίνο, δήλωσε ότι η Λιβύη μπορεί να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου κατά 30% σε ένα χρόνο με επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ισχυρή και κοινή εκτελεστική εξουσία. Για μήνες υπάρχει μια διελκυστίνδα μεταξύ δύο αντίπαλων κυβερνήσεων εκατέρωθεν της χώρας. Ιταλός ειδικός, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Νόβα, προτείνει δύο τρόπους εξόδου από αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης που θα ενώνει τις δύο αντίπαλες πλευρές, με κίνδυνο ωστόσο να φτάσουμε στην παράδοξη κατάσταση να έχουμε τρεις κυβερνήσεις. Δεύτερον, μια συμφωνία μεταξύ εκείνων που έχουν πραγματικά εξουσία στην Ανατολική και Δυτική Λιβύη, μόνο που εδώ εισέρχεται ο παράγοντας Τουρκία. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος ετοιμάζουν μεθοδικά το μεγαλύτερο κτύπημα στο τουρκικό καθεστώς, έχοντας στο πλευρό τους, όπως δείχνουν τα πράγματα, τεράστιους ενεργειακούς κολοσσούς. Το σχέδιο αυτό της μεταφοράς λιβικού φυσικού αερίου απαιτεί ισχυρότατο πολεμικό ναυτικό και στολμή επανδρωμένων ναυτικών σκαφών και αεροσκαφών, και αυτό θα είναι το επόμενο διακύβευμα για την Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.